Ωραία, κύριε Επίτροπε. Ναι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για αυτή την ώρα έτσι, πρωτοβουλία. Ο Δήμος Τροβόλου, όπως ξέρετε, είναι ο μόνος Δήμος, ο πρώτος Δήμος μάλλον, που έχει δημιουργήσει το Γραφείο του Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού. Και είναι αυτό που θέλουμε και αυτές τις τοπικές μας αρχές να αναπτύσσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες στο τέλος της ημέρας έχουν σαν στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πώς πράγματι αξιοποιούνται εθελοντές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σε κατάσταση μεγάλων περιστατικών. Είναι ένα θέμα που μας ταλάνιζε όλους και τους οργανώσεις και τους εθελοντές, αλλά και τις υπηρεσίες του κράτους, διότι είναι πράγματι μια πολύ λεπτή γραμμή το πώς αξιοποιείς τους εθελοντές μεγάλα συμβάντα σε έκτακτες καταστάσεις, διότι να μην ξεχνούμε ότι η βασική αρχή του εθελοντισμού είναι υποστηρικτική. Δεν είναι να αντικαταστήσει το κράτος, δεν είναι να κάνει τη δουλειά του κράτους βασικά, αλλά να ενισχύει τις υπηρεσίες του κράτους. Τώρα, οι εμπειρίες μας με τον καιρό των μεγάλων πυρκαγιών στη Σογιά, που ήταν πράγματι ένα μεγάλο μάθημα για μας, ανέδειξαν τι. Ανέδειξαν ότι υπήρχε η θέληση και η βούληση των εθελοντών για να βοηθήσουν, αλλά δεν είχαμε τον τρόπο, την υποδομή, την πολιτική να αξιοποιήσουμε αυτούς τους εκατοντάδες εθελοντές που ήθελαν να προσφέρουν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Αυτό δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Απ' τη μια η ανεξέλεγκτη και μη ελεγχόμενη προσπάθεια των πολιτών να συνεισφέρουν στις υπηρεσίες δημιούργησε αλυσιδωτά προβλήματα στις υπηρεσίες αυτές. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν οι εθελοντές προσπαθούσαν να βοηθήσουν παρκαρέντα αυτοκίνητα σε δρόμους στις οποίες εμπόδιζαν τα αυτοκίνητα του κράτους. Οι υπηρεσίες του κράτους ένιωθαν βάρος στο να έχουν την έννοια των εθελοντών και όχι να τρέχουν το συμβάν. Επίσης, επειδή δεν μπορούσαμε ακριβώς να ελέγξουμε και τη ροή των εθελοντών τότε στις φωτιές της Σογιάς, είχαμε και φυσικά διάφορα παράπονα στο μην αξιοποίησή τους. Το άλλο μας μάθημα ήταν όταν έγιναν αυτές οι προσπάθειες για στήριξη των πυρόπληκτων στο ΜΑΤΙ. Έγιναν διάφορες πρωτοβουλίες από διάφορα οργανωμένα σύνολα, από πολίτες κτλ. Και είδαμε επίσης και εκεί μια πολυδιάσπαση όλων αυτών των προσπαθειών που στο τέλος δεν είχαν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε αν όλα συντονίζονταν σωστά. Γι' αυτό με αυτά τα δύο μαθήματα αποφασίσαμε ως πολιτεία να προχωρήσουμε στη δημιουργία πρωτοκόλλου αλλά και υποδομών οι οποίες θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τους εθελοντές για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Και έκτακτη ανάγκη είναι και οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, όπως είδαμε και την πανδημία πρόσφατα. Όλα αυτά μας έδωσαν τη δυνατότητα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου να δημιουργηθεί πριν 2 χρόνια μια επιτροπή με συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους, ώστε να μπουν κάτω τα σωστά πρωτόκολλα, οι υποδομές και ο εξοπλισμός, ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε τους εθελοντές σε υποστηρικτικές εργασίες, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόσιες υπηρεσίες του κράτους. Οπότε το 2018, με απόφαση Υπουργείου Συμβουλίου και με συμφωνία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, δημιουργήσαμε το πρωτόκολλο διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, αυτό το πρωτόκολλο πρώτα απ' όλα με την εγγραφή των εθελοντών τους έδινε ένα βασικό στοιχείο το οποίο δεν είχαμε προηγουμένως. Την ασφάλιση. Οι εθελοντές δεν είχαν την αναγκαία ασφάλιση από όπου και αν τους αξιοποιούσαμε. Αυτή τη στιγμή με την εγγραφή τους στο πρωτόκολλο στο γραφείο μου μπορούν και έχουν την ασφάλιση που είναι ένα αναγκαίο βασικό στοιχείο. Το δεύτερο πράγμα που μας δίνει η δυνατότητα μέσα αυτού του πρωτοκόλλου είναι να μπορούμε να αξιοποιούμε εθελοντές σε όλη την Κύπρο, χωρίς καν την προσωπική επαφή. Με ένα τηλεφώνημα μπορούμε αυτή τη στιγμή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να τους ενεργοποιήσουμε.
Το τρίτο και ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι πλέον ότι σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων έχουμε συμφωνήσει με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ότι θα δημιουργείται ένα ξεχωριστό συντονιστικό για τους εθελοντές. Δηλαδή, οι εθελοντές θα έχουν το δικό τους χώρο, το οποίο εμείς θα ενεργοποιούμε. Και όταν εννοώ να ενεργοποιούμε, εννοώ σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου, ότι αυτή τη στιγμή με οδηγίες του Πρόεδρου Δημοκρατίας έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που είναι μια μεγάλη αποθήκη στην κρατική έκθεση, το οποίο αυτόν έχει ο χώρος έχει ανακαινιστεί και έχει εξοπλιστεί με γεννήτριες, φωτισμό νυχτός, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αντίσκηνα στρατικά καινούργια, σκαπανικά, φανάρια χειρός, φανάρια κεφαλής, κράνη, γάντια. Όλα αυτά τα φαρμακεία πρώτων βοηθών και διάφορα άλλα είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού, ακριβώς για να δίνει δυνατότητα πλέον στο γραφείο να μπορεί να δημιουργεί ένα συντονιστικό κέντρο για τη διαχείριση των εθελοντών. Και διαμέσου αυτού του πρωτοκόλλου, πλέον ο εθελοντής θα γράφεται φυσικά στο πρωτοκόλλο, θα ενημερώνεται, θα ελέγχεται από θέμα ρουχισμού, και θα αξιοποιείται πλέον με έναν δομημένο τρόπο σε συνεργασία με την υπηρεσία που έχει το συντονισμό του επεισοδίου. Και έχω πει ότι αφορά πυρκαγιές, σεισμούς, μεταναστευτικά ρεύματα, ακραία καιρικά φαινόμενα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Με έναν δομημένο τρόπο το οποίο θα διασφαλίζει από τη μια την ασφάλεια των εθελοντών. Δεύτερον, θα διασφαλίζει ότι οι εθελοντές πράγματι συνεισφέρουν στα μέγιστα εκεί που μπορούν να συνεισφέρουν, με τον κατάλληλο συντονισμό και με τη μέγιστη αξιοποίησή τους. Ο σκοπός και ο στόχος δεν είναι να αξιοποιούμε τους μεγάλους αριθμούς εθελοντών οποιαδήποτε στιγμή, αλλά είναι να αξιοποιούμε εκεί όπου χρειάζεται. Με πρώτη στο μέλημά μας πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το πρωτόκολλο και αυτή η διαδικασία που έχω αναφέρει, μαζί με τον εξοπλισμό και τις υποδομές πλέον που έχουμε, μας δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να αξιοποιήσουμε τους εθελοντές οποιαδήποτε στιγμή. Είτε αυτό αφορά, όπως έχω πει, φωτιές ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, να πω ότι από τον Οκτώβριο έχουμε συνεννοηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και με το ΚΕΠΑ, που ανήκει μια υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας, για να διοργανώσουμε εκπαιδεύσεις για εκείνους που ενδιαφέρονται, τους εθελοντές, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν και πιο εξειδικευμένη γνώση σε αυτά τα συμβάντα, είτε για πυρκαγιές, είτε για σεισμούς, είτε για διάσωση και διάφορες άλλες έκτακτες καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούμε να τους δίνουμε την εκπαίδευση και έναν βασικό πιστοποιητικό για τη γνώση που έχουν αποκτήσει. Σε άλλες χώρες μπορώ να σας πω ότι οι εθελοντές αξιοποιούνται ακριβώς όπως το έχω αναφέρει, δηλαδή σε μεγάλα συμβάντα και σε κρίσιμες καταστάσεις. Και η πανδημία ακριβώς έχει αναδείξει, την Παρασκευή θα μιλήσω για αυτό το θέμα, για την εμπειρία της πανδημίας σε σχέση με τους εθελοντές, ότι ναι, ο εθελοντισμός έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση. Φτάνει να υπάρχει ο συντονισμός, να υπάρχει η καθοδήγηση, διότι σε κάθε πλέον περιστατικό θα εκδίδεται από το γραφείο συγκεκριμένων πρωτόκολλων, το οποίο θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά από τους εθελοντές, όπως έγινε και στην πανδημία. Και είναι αυτά τα πρωτόκολλα που έχουν αναδείξει και την επιτυχία του εθελοντισμού, που βασίζεται επίσης και στην πειθαρχία των εθελοντών, διότι οι εθελοντές μας και στην πανδημία είχαν δείξει και την ωριμότητα να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που έχουμε δώσει, αλλά και την ωριμότητα να συμπεριφέρονται πολύ σωστά και σε οποιαδήποτε δράση είχαν αναλάβει. Ειδικά όταν τα συμβάντα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με φωτιές που είναι πολύ επικίνδυνες, έχουν να κάνουν σχέση με σεισμούς που είναι επίσης πολύ επικίνδυνα περιστατικά. Άρα και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη αυτοπιθαρχία και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες, διότι αυτά τα συμβάντα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ακόμα και για τους επαγγελματίες που ασχολούνται. Άρα, πόσο μάλλον για τους εθελοντές. Όπως έχω πει, για μας η αξία του εθελοντισμού έχει αναδειχθεί επανειλημμένως
το πόσο σημαντική είναι και πόσο συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Άλλες χώρες και στο αυτοσυμφώνιο της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η Κύπρος πλέον με αυτά που έχω αναφέρει βρίσκονται σε έναν από τα καλύτερα επίπεδα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιοποίηση των εθελοντών. Και αυτό φυσικά συμβάλλει όχι μόνο προς όφελος της πολιτείας και του κράτους ή της κοινωνίας, αλλά και για τους ίδιους τους εθελοντές, διότι πράγματι η συνεισφορά τους αυτή βοηθά και την προσωπική τους ανάπτυξη με νέες γνώσεις και δεξιότητες. Και οι ίδιοι εθελοντές, ας πούμε, ότι αυτοί που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους δράση και το τι παίρνουν οι ίδιοι από θέμα ικανοποίησης για την προσφορά τους, αλλά και τις σχέσεις τις ανθρώπινες που δημιουργούν, αλλά και οι γνώσεις που αποκτούν. Όλο αυτό το πλαίσιο που έχω αναφέρει είναι γι' αυτό ότι ο εθελοντισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο όλοι κερδίζουν και γι' αυτό και εμείς ως πολιτεία έχουμε πλέον καθαρές και ολοκληρωμένες πολιτικές για την αξιοποίηση του με έναν καθαρό πλαίσιο, με ασφάλεια, με ασφάλιση. Και αυτό τον βοηθά και στην ενίσχυση του κινήματος από θέμα αριθμών, αλλά και στην ενίσχυση και από θέμα ποιότητας, διότι και η ποιότητα έχει πολύ σημαντικό στοιχείο. Λέγοντας αυτά όλα, θεωρώ ότι και με την πανδημία έχουμε αναδείξει ότι υπάρχει χώρος για όλους, υπάρχει χώρος για να προσφέρουν. Και θεωρώ ότι ο εθελοντισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στον τόπο μας, ειδικά τώρα που οι πολιτικές έχουν στόχο να δημιουργήσουν αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο θα αναβαθμίσει τον εθελοντισμό, θα του δώσει περισσότερη εξειδίκευση. Έχω πει πολλές φορές ότι ο εθελοντισμός είναι οριζόντιος, είναι και για οτιδήποτε θέμα και για φτωχούς και για άπορους φυσικά, αλλά είναι και για το περιβάλλον και για την νεολαία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα ευημερία των ζώων, αλλά φυσικά και για τα μεγάλα συμβάντα, τα δύσκολα, τα έκτακτα, όπως έχει αναρριχθεί και μέσα από την πανδημία. Λέγοντας τα αυτά, θεωρώ ότι έχω καλύψει το κύριο μέρος της παρουσίασής μου. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν ρωτήσει το πώς διαχειριζόμαστε τους εθελοντές σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις και έχουμε αποστείλει την όλη διαδικασία όπως την έχω αναφέρει με τα πρωτόκολλα. Αυτές τις μέρες ήδη συμμετέχω στην Παγκόσμια Τεχνική Επιτροπή για τον Εθελοντισμό των Ηνωμένων Εθνών και παρακολουθούμε διάφορες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Να σας πω ότι οι άλλες χώρες θέλουν να κάνουμε αυτόν που μόλις έχω αναφέρει, γιατί βλέπουν και αυτοί τα αρκετά κενά που υπάρχουν και στο τέλος γίνονται πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε αυτές τις χώρες ατομικές ή τοπικές, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν έχουν την μέγιστη αποδοτικότητα που θα μπορούσε να έχει αν το κράτος τους, η πολιτεία τους εφάρμοζαν πολιτικές οι οποίες ακριβώς θα συντόνιζαν καλύτερα και θα καθοδηγούσαν καλύτερα τους εθελοντές. Επίσης, ένα από τα σημαντικά στοιχεία που βγαίνει από αυτήν την διαδικτυακή συνάντηση που έχουμε με τα Ηνωμένα Έθνη διάφορες χώρες για το θέμα του εθελοντισμού, τα απορίσματα έως τώρα είναι αυτά που έχω αναφέρει, δηλαδή ο καλύτερος συντονισμός, να γίνονται πολιτικές από τα κράτη ώστε να στηρίζουν την εθελοντική προσφορά με έναν τρόπο το οποίο να είναι δομημένος και να δίνει ασφάλιση στους εθελοντές. Είναι κάτι που το ζητούν σε όλες τις χώρες αυτό, να υπάρχει ασφάλιση όταν ενεργοποιούνται οι εθελοντές. Κάτι που λείπει από πάρα πολλές χώρες. Και θεωρώ ότι με την παρέμβαση που είχα αυτές τις μέρες και στα Ηνωμένα Έθνη, αναδεικνύεται ακριβώς και ο ρόλος της Κύπρου σε αυτόν τον τομέα. Και επίσης μέσα από την τελευταία έρευνα που είχαμε κάνει για τα επίπεδα του εθελοντισμού στον τόπο μας, αναδεικνύει ακριβώς ότι περίπου 1 στους 10, και όταν μιλώ για εθελοντική προσφορά, ενώ φυσικά
η εθελοντική προσφορά ως ώρες προσφοράς. Η εθελοντική προσφορά, η περισσότερη αξία της εθελοντικής προσφοράς δεν είναι να δώσω 2 ευρώ ή έναν είδος. Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς είναι οι ώρες που δίνω από τον ελεύθερο μου χρόνο και αφιερώνω για το κοινόφελος. Εδώ είναι η αξία της εθελοντικής προσφοράς, η περισσότερη για μένα, όπως αποδείχθηκε σε μεγάλα συμβάντα. Και στην Κύπρο, πάνω από 10% του πληθυσμού, περίπου ένα στους 10, δίνει αυτές τις ώρες, προσφέρει αυτές τις ώρες της εθελοντικής προσφοράς για το κοινό όφελος. Επίσης, να σας πω ότι ακριβώς αναγνωρίζοντας αυτήν την δυναμική που έχει ο εθελοντισμός στον τόπο μας και την αναβάθμιση του, διότι είναι πολύ διαφορετικό να συμμετέχεις και να προσφέρει εθελοντική προσφορά σε έκτακτες καταστάσεις και πολύ διαφορετικό και μπορεί να πω λίγο πιο εύκολο το να προσφέρεις εθελοντική προσφορά σε μικρές δράσεις και πρωτοβουλίες. Επίσης, να σας πω ακριβώς λαμβάνοντας αυτό το στοιχείο υπόψη μας, προχωρούμε και με την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, δηλαδή την αναγνώριση των δεξιοτήτων που κάποιος εθελοντής μπορεί να αποκτήσει και μέσω αυτών των μεγάλων συμβάντων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι η απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του εθελοντισμού έχει μια ιδιαίτερη αξία και είναι θησαυρός για όλους μας, και σε ατομικών, σε κοινωνικών και σε επίπεδο πολιτεία. Και αυτή τη διαδικασία προχωρούμε τώρα με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να αναγνωριστούν και οι δεξιότητες που αποκτά κάποιο εθελοντή των ελεύθερων του χρόνου. Ακριβώς θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε και άλλου συμπολίτε μα, και ιδιαίτερα νέου και παιδιά, να μπουν σε αυτό στο κίνημα του εθελοντισμού και να προσφέρουν εκεί που μπορούν και εκεί που θέλουν. Διότι να μην ξεχνούμε ότι ο εθελοντισμός βασίζεται στην δική βούληση του εθελοντή, αν θέλει δηλαδή να προσφέρει, που γίνεται στον ελεύθερο του χρόνο. Λέγοντας τα αυτά, νομίζω έχω καλύψει έναν μεγάλο μέρος του το τι ήθελα να παρουσιάσω έτσι συντομία, διότι δεν θέλω να σας ζαλίζω με πολλές πληροφορίες. Το πιο σημαντικό για μένα είναι οι ερωτήσεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Να ξέρετε επίσης ότι οι εθελοντές αξιοποιούνται με βάση και θα καλούνται με βάση τις ανακοινώσεις του γραφείου και όχι οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση οποιοδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα ήθελα να το αναφέρω. Εμείς ενεργοποιούμε εθελοντές όταν υπάρχει ανάγκη, όταν είμαστε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και όχι μέσω οποιοδήποτε άλλου. Γι' αυτό η όλη αυτή η διαδικασία που έχω αναφέρει θα γίνεται πολύ στοχευμένα, με πολύ καλή οργάνωση, διότι δεν θέλουμε να δημιουργούμε επιπρόσθετα προβλήματα από αυτά που θα υπάρχουν εν καιρό κρίσης. Και ο εθελοντισμός, όπως έχω πει, σκοπός του είναι υποστηρικτικός για συγκεκριμένες δράσεις, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο και πλαίσιο. Και όπως έχω πει ακόμα μια φορά, με μέγιστο μέλημα μας την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Λέγοντας τα αυτά, νομίζω έχω ολοκληρώσει την όλη αυτή παρουσίαση μου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα ήθελα να ακούσετε τις ερωτήσεις και απορίες ή εισηγήσεις και απόψεις από οποιονδήποτε θεωρεί ότι θέλει να συμβάλλει σε αυτήν τη συζήτηση. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε τις ερωτήσεις σας στο chat, όποιος δεν θέλει να ενεργοποιήσει την κάμερα του ή το μικρόφωνο του. Και θα τις διαβάσω εγώ. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας Ναι, σε ακούμε. ακούμε. Γιαννάκη μου, καλησπέρα. Μαρία Ψιλολίχνου είμαι. Γεια σου, Μαρία. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους και ελπίζω όλα να πάνε καλά μετά την κορονοϊόν εποχή για να μην ξαναέχουμε επιστροφές. Όπως ανέφερες πριν, ο Δήμος Στροβόλου είναι ο μοναδικός Δήμος ο οποίος έχει πάρει την πρωτοβουλία να συστάσει το γραφείο του διοικητικού λειτουργού σχετικά με τον εθελοντισμό. Που όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ βασικό να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο έναν τέτοιο γραφείο που ίσως να είναι έναν παρακλάδι για εσάς σαν επίτροπος που να αποτελέσει ίσως τον τοπικό πυρήνα αν τύχει κάτι σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή χρειαστούμε τοπικά να είναι ο συντονιστής μας. Έχουν γίνει συστάσεις στους υπόλοιπους δήμους ή στις κοινότητες για τη δημιουργία τέτοιου γραφείου που ίσως θα ήταν καλό γιατί
θα αποτελέσει τον άμεσο σύνδεσμο μαζί σας που είσαστε το κεντρικό κομμάτι, δηλαδή να υπάρξουν εκπαιδευμένοι διοικητικοί πλέον? Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ είμαι από τους πρώτους, διότι και εμπειρία μου όταν επισκεφτήκα την Εσθονία πριν στην αρχή του διορισμού μου, όταν με έστειλε το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΜΕΝΕΘΝΗ για να δούμε πώς λειτουργεί ο τομέας αυτός σε αυτήν τη χώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση οι ευθύνες των τοπικών αρχών, όχι μόνο για αυτό το θέμα, για πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ ότι ναι, ότι η εφαρμογή και σε αυτόν τον τομέα δράσεων και πρωτοβουλειών θα πρέπει να είναι στην τοπική αρχή. Εγώ σε επίπεδο θα πρέπει κανονικά να εφαρμόζω πολιτικές και να συντονίζω γενικά η καθημερινότητα και τα μικρές δράσεις φυσικά πρέπει να είναι στις τοπικές αρχές. Ήταν κάτι που έχω συζητήσει και με Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων και είχα στείλει και γραπτό στις απόψεις μου. Ο Δήμος Τρόγλου ήταν ο πρώτος Δήμος που αγκάλιασαν αυτή την εισήγηση μου και νομίζω και ήδη πλέον βλέπουν γι' αυτό. Αν θυμάστε καλά, πήγε στον τελικό για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εθελοντισμού εναντίον του Βερολίνου. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Και είναι κάτι το οποίο συνεχίζω να προωθώ. Να σας πω ότι πρόσφατα έχει κάνει και η Δήμος Αθιένου έναν παρόμοιο γραφείο και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον οι μεγάλοι δήμοι να προχωρήσουν άμεσα με την δημιουργία τέτοιου είδου γραφείου, διότι βοηθά όχι μόνο το γραφείο μου καθ' αυτόν ή την τοπική κοινωνία, αλλά και τον ίδιο τον Δήμο να αντεπεξέλθει και να εφαρμόσει προγράμματα τα οποία πράγματι έχουν επιπρόσθεσε την αξία σε τοπικό επίπεδο. Διότι συμφωνώ μαζί σου, Μαρία, ότι είναι τοπικές αρχές που μπορούν να αγγίξουν την τοπική κοινωνία και όχι εμείς από το κέντρο. Άρα, ναι, είναι κάτι το οποίο πιστεύω πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο στηρίζω πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ και νομίζω το είδαν και τα οργανωμένα τοπικά σύνολα και οι εθελοντές αυτό θέλουν. Και νομίζω ο Δήμος Τροβόλου έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία αυτών όσο περίπου 2 χρόνια σχεδόν που είναι το γραφείο και έχει επενδύσει σε αυτό το γραφείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον δηλαδή. Διότι βλέπουμε ότι ο εθελοντισμός πλέον αναβαθμίζεται και οριζόντια αλλά και κάθετα, λέγοντας δηλαδή όχι μόνο από θέμα πρωτοβουλίων και δράσεων, αλλά και ο ρόλος του να βαθμίζεται, όπως τον έχω αναφέρει, για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει τόση έμφαση στο κομμάτι αυτό, στο κίνημα του εθελοντισμού, στον τρίτον τομέα, όπως λέγεται. Εθελοντισμό, ενεργό πολιτότητα, μη κυβερνητικέ οργανώσει και κοινωνία των πολιτών. Και δεν είναι τυχαίο που η πολιτεία έχει δώσει αυτή τη σημασία, ακριβώς διότι η αξία του εθελοντισμού αναγνωρίζεται και από τα ΗΕ πλέον, και από το Συμβούλιο τη Ευρώπη, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κοιτάξετε, όλε πλέον οι πολιτικέ αυτών των μεγάλων οργανισμών βασίζονται στην εθελοντική προσφορά και στην συμμετοχή της κοινωνίας των πολίτων στις πολιτικές. Άρα, ναι, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στο να αναβαθμίσουμε και εθελοντισμό, αλλά και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ωραία. Και κάτι άλλο, εγώ απλά να σας πω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να υπάρξει πλέον και η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίησή τους, γιατί έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ανθρώπους πολύ πρόθυμους να βοηθήσουν, που δυστυχώς όμως δεν είχαν τις δεξιότητες και αντί να βοηθούν, δημιουργούσαν πρόβλημα. Όπως αυτό που ανέφερες με την Πυρκαγιάν της Σολέας, όλοι έχουμε έναν ενθουσιασμό να βοηθήσουμε, αλλά πραγματικά ο ενθουσιασμός μας μπορεί να είναι εμπόδιο όταν δεν έχουμε τις δεξιότητες και την πειθαρχία να ακούσουμε το εξειδικευμένο προσωπικό ότι μέχρι εδώ πρέπει να φτάσουμε, μέχρι εδώ μπορούμε. Και θα ήταν καλό γιατί έχουμε δει έτσι σπασμωδικές κινήσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες στην ουσία ήταν χειρότερα τα αποτελέσματα από την παρέμβασή τους, παρά όταν ήρθαν τα εξειδικευμένα άτομα να πούν «Ναι, μέχρι εδώ μπορούμε να κάνουμε». Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι εθελοντές και υποστηρικτική ομάδα στους επαγγελματίες. Ακριβώς. Και το παράδειγμα των πυρόπληκτων που είχα αναφέρει στο Μάτι. Έγιναν πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Παρά το ότι συντονίζα εγώ με οδηγίες του Δημοκρατίας όλες αυτές οι προσπάθειες ώστε να πάνε τα είδη. Παράδειγμα, να σας πω ότι τα ιατρικά είδη εμείς δεν τα μαζεύαμε. Τα αφαιρέσαμε από τη λίστα μας, διότι τα ιατρικά είδη χρειάζονταν συγκεκριμένη διαχείριση. Μπορεί να ήταν ημερομηνία λήξης, μπορεί να ήταν ανοιχτά. Μπορεί να χρειάζονταν ειδική μεταχείριση από θέμα της μεταφοράς τους. Άρα αυτό που έκανα εγώ ήταν να πω ότι δεν μαζεύουμε ιατρικά είδη, αλλά
τα δύο Υπουργεία Υγείας Κύπρου και Ελλάδος συνεννοήθηκαν και στη μεταφορά των ειδών που επήραμε στην Ελλάδα ήταν και συγκεκριμένα είδη τα οποία χρειάζονταν συγκεκριμένα. Επίσης, τα είδη αυτά που πήραμε στην Ελλάδα, τους 10 τόνους και κάτι, δεν τα πήραμε σε τοπικές αρχές και σε δήμους. Τα πήραμε στο συντονιστικό της Αττικής ακριβώς για να αξιοποιηθούν και εκείνα που δεν θα αξιοποιούνταν για το συγκεκριμένο σκοπό δεν θα πηγαίναν χαμένα, διότι θα αξιοποιούνταν και για άλλους λόγους σε όλη την περιοχή. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές και ο αυθορμητισμός σε αυτόν το κομμάτι, όπως το έχεις αναφέρει, ναι, είναι καλός, αλλά χρειάζεται πειθαρχία για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί από τη μια και να μην δημιουργούμε προβλήματα από την άλλη, αλλά και αυτά που δίνουμε να αξιοποιούνται για το σκοπό των οποίων θέλουμε να πάνε. Άρα, ναι, ο συντονισμός, η πληροφόρηση και η καθοδήγηση είναι αυτό που κάνει το κίνημα να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο ουσιαστικό σε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα που θέλαμε να φέρουμε και πολλή διάσπαση φυσικά. Είναι γι' αυτό και ένα θέμα, αλλά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον που καμιά φορά δημιουργείται, που δεν πρέπει να δημιουργείται σε αυτά τα θέματα. Άρα, ναι, ο σκοπός και ο στόχος ακριβώς των πολιτικών μας που έχω αναφέρει είναι ακριβώς να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, ώστε να δημιουργούμε αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι ουσιαστικό, αποτελεσματικό, προστασία της ανθρώπινης ζωής και φυσικά πιο καλό αποτέλεσμα. Και μια τελευταία ερώτηση είναι από μέρους μου. Έχω πάρει το μονοπόλιο. Έχει πρόβλημα. Ναι, έχουμε ώρες. Ο συντονισμός μιας προσπάθειας είναι θεσμοθετημένος ότι πρέπει να γίνεται μέσω του Επίτροπου Εθελοντισμού? Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ότι υπάρχουν μικρές ομάδες ενθουσιασμένες για κάτι που τρέχουν, παίρνουν πρωτοβουλίες και παραγωνίζουν την ιεραρχία, αν θα έλεγα, του εθελοντισμού και την επιτροπή, ή μπορεί να μην το γνωρίζουν, δηλαδή δεν το κάνουν εσκεμμένα. Μπορεί να μην γνωρίζουν ότι θα έπρεπε να πάνε μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού, είτε εσένα σαν επίτροπο, είτε του Δήμου Στροβόλου, ας πούμε, που υπάρχει, ας πούμε, ήταν κάτι τοπικό. Υπάρχει κάπου θεσμοθετημένο ή ανοίγεται η ανάγκη να υπάρξει θεσμοθέτηση πλέον και να ανακοινωθεί, να γίνει δημόσια, ότι ό,τι πρωτοβουλία πρέπει να γίνει, πρέπει να περνάει από τον Επίτροπο? Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι λίγο μια λεπτή γραμμή. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του καθένα, του καθενός πολίτη, είναι ένα βασικό ανθρωπίνο δικαίωμα. Δηλαδή, ο ίδιος το αξιοποιεί όπως θέλει. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών. Ο σκοπός και ο στόχος πλέον για τα μεγάλα συμβάντα μιλώντας, για τα μεγάλα συμβάντα πλέον, δεν μπορεί κανένας να ενεργοποιηθεί και να προσφέρει οτιδήποτε για στήριξη αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους, χωρίς να περάσει πλέον από τη διαδικασία που έχω αναφέρει από τα πρωτόκολλα διαχείρισης εθελοντός σε καταστάσεις εκτακτής ανάγκης, όπως έγινε με πανδημία. Με πανδημία, τι έγινε? Υπήρχαν, παράδειγμα, πολλές οργανώσεις και πολλές πρωτοβουλίες που δεν εμπίπτουν κάτω από εμένα, που έκαναν εκείνα που κάμνα, αλλά η ουσία για τις δράσεις στήριξης με ειδικά φάρμακα, σε κρούσματα, στα ξενοδοχεία στήριξη με ειδικές ανάγκες, οι κατοίκων παραδόσεις γινόντουσαν μέσω μόνο των εθελοντών οι οποίες έχουν εγγραφεί στο πρωτόκολλο. Άρα, που τη μια δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε το πώς αξιοποιεί ο καθένας το ελευθερό του χρόνο στα πλαίσια νομιμότητας, απ' την άλλη όμως, οτιδήποτε άλλες πρωτοβουλίες γίνονται, δεν θα έχουν την ουσία, το αποτέλεσμα και την καλύτερη καθοδήγηση και συνεργασία με τις αρμόσιες υπηρεσίες του κράτους. Άρα, για τα μεγάλα συμβάντα υπάρχουν πλέον οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχει το πρωτόκολλο των συμφωνημένων, όπως έχει καθοριστεί. Παράδειγμα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στα σχέδια ύφεστος και πυρσός, που είναι τα σχέδια για μεγάλες πυρκαγιές, πλέον το γραφείο είναι μέσα στα σχέδια αυτά για τη δημιουργία του συντονιστικού των εθελοντών και υπάρχει μέσα στα σχέδια ο τρόπος επικοινωνίας και αξιοποίησης τους. Αυτό έγινε με μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ αναδεικνύει και τη σημασία που δίνει η πολιτεία στον οργανωμένο σωστά εθελοντισμό, που είναι μόνο κάτω από το γραφείο του Επιτρόπου. Επίσης, να σας πω ότι στο κέντρο Ζήνο, το κέντρο έρευνας και διάσωσης, σε καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης επίσης και εκεί, το γραφείο θα έχει σημείο επαφής,
ώστε να συντονίζει τους εθελοντές με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Άρα, μόνο μέσω πλέον του γραφείου στα μεγάλα αυτά συμβάντα θα μπορεί οποιοδήποτε να προσφέρει και να είναι βέβαιος ότι γίνεται σωστά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ώστε να υπάρχει και ολοκληρωμένη, σωστή εικόνα, καθώς επίσης και πού είναι οι πραγματικές ανάγκες επί του εδάφους. Και όχι ο καθένας να λαμβάνει πρωτοβουλία του ώστε σήμερα μπορεί να μην έχουν ούτε την αξία που θα έπρεπε να είχαν, αλλά όπως έχω αναφέρει, μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα. Και στην πανδημία, είναι άλλο θέμα που θα μιλήσουμε την Παρασκευή, αλλά είχαμε δει παραδείγματα τα οποία δεν εφαρμόζονταν τα σωστά πρωτοκόλλα παραδόσεων. Παράδειγμα. Και ευχαριστώ. Σε καλά, Μαρία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μπορείτε να μας σχολιάσετε λίγο την απάντηση των συμμετεχόντων ότι αποδίδει καλύτερα οργανωμένος εθελοντισμός. Να κοιτάξετε, παρά το ότι κινόμαστε, οι σύγχρονες κοινωνίες γενικότερα κινούνται στην άτυπη μορφή προσφοράς και μη οργανωμένης, εν τούτης πιστεύω ότι η οργανωμένη εθελοντική προσφορά μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πάντα πιο αποτελεσματική, όταν φυσικά αυτή η οργάνωση λειτουργεί σωστά, διότι είναι πιο οργανωμένη. Υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η δομή, υπάρχει η πληροφόρηση και αυτά τα στοιχεία, τα τρία που έχω αναφέρει, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ενώ σε μια άτυπη μορφή πρωτοβουλειών και δράσης λείπουν αυτά τα στοιχεία και στο τέλος της ημέρας δεν έχει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει αν είναι οργανωμένη. Έτσι, για να ξέρετε, αλλά το παγκόσμιο, το 70% των εθελοντών ανά το παγκόσμιο είναι μη οργανωμένος πλέον. Φυσικά, αυτό το μεγάλο ποσοστό προέρχεται και από χώρες όπως η Αφρική και η Ασία, που δεν έχουν την κοινωνία των πολιτών τόσο πολύ οργανωμένη και υπάρχει η στήριξη από το κράτος. Εν τούτης όμως, το 70% είναι μη οργανωμένο. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι παρά το ότι υπάρχει η θέληση, δεν υπάρχει και το αποτέλεσμα που θα αναμέναμε. Άρα, εγώ προτιμώ να βλέπω τα άτομα να εγγράφονται σε οργανωμένα σύνολα της επιλογής τους και του τομέα που τους ενδιαφέρει φυσικά, διότι πιστεύω ότι είναι καλύτερα να και αξιοποιούνται καλύτερα μέσω αυτών των οργανώσεων. Όπως παράδειγμα, έχουμε τώρα το πρόγραμμα παρατηρητής των εντασσών και της υπαίθρου, το οποίο συντονίζει το γραφείο μου. Βασικά τι είναι το να βγάζω έξω εθελοντές, ώστε να ενισχύω την παρατήρηση στην πρόληψη για σπυρκαγιές. Αυτό γίνεται μόνο μέσω οργανωμένων συνόλων. Δεν γίνεται ο κάθε πολίτης να έρθει από μόνος του και να θέλει να γίνει παρατηρητής. Ο λόγος που το κάνουμε έτσι είναι ακριβώς, είναι πολύ πιο εύκολο η διαχείριση αυτών των ατόμων μέσω των οργανωμένων συνόλων, μέσω της ιεραρχίας τους, της δομής τους, της πληροφόρησης τους και είναι και πιο αποτελεσματικό. Άρα πιστεύω ναι στην οργανωμένη εθελοντική προσφορά μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ωραία. Θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο? Ναι. Να κάνω ακόμα μια ερώτηση τότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Μπορείτε να μας πείτε κάποια παραδείγματα άτυπης μάθησης μέσω του οργανωμένου εθελοντισμού από την πρόσφατη εμπειρία? Κοιτάξτε, η άτυπη μάθηση είναι βασικά δράσεις οι οποίες γίνονται στο ελεύθερο χρόνο των εθελοντών, του ατόμου. Δράσεις οι οποίες δίνουν στο άτομο κάποιες δεξιότητες. Παράδειγμα, αν παράδειγμα μπούμε για μεγάλα συμβάντα, το να βοηθάς, το να δημιουργείται ένα συντονιστικό από θέμα στισήματος ή να βοηθάς την επικοινωνία με τους εθελοντές και στη διαχείριση τους ή τη βοήθεια στην καταγραφή των εθελοντών και την καθοδήγησή τους, αυτό όπως έγινε και στην πανδημία, αυτό πράγματι σε βοηθά να αποκτήσει ορισμένες δεξιότητες. Το να είσαι σε ένα οργανωμένο σύνολο και να αποκτάς γνώσεις από θέμα, διοργάνωση συνεδρίων, στήριξη ή ψυχαγωγία των παιδιών, στήριξη ατόμων με προβλήματα υγείας
υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που στηρίζονται στους εθελοντές και αυτοί οι εθελοντές, χωρίς να είναι εξειδικευμένοι μεν, αποκτούν κάποια εξειδικευμένη γνώση για το αντικείμενο το οποίο τους ενδιαφέρει και αυτό είναι μια δεξιότητα η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αναγνωρίζεται. Και να φέρνω παράδειγμα, πάντα το δικό μου παράδειγμα, διότι πιστεύω στα βιωματικά παραδείγματα, επειδή ήμουν πρόσκοπος εγώ και σπούδασα Αμερική, όταν το Πανεπιστήμιο στην αίτηση μου με ρώτησαν τι κάνει στον ελεύθερο του χρόνο, εγώ του είπα ότι ήμουν πρόσκοπος και έστειλα τα πτυχία μου, διότι η πρόσκοπη είναι μια παγκόσμια οργάνωση, έχουν συγκεκριμένων τρόπων πιστοποίησης ορισμένων δεξιοτήτων στον προσκοπισμό. Αυτά τα πιστοποιητικά, τα πτυχία όπως τα λέμε εμείς, είχαν αναγνωριστεί από το Πανεπιστήμιο και μου έδωσαν σύνολο 9 credits, 9 ώρες από τη σπουδή μου. Δηλαδή γλίτωσα 9 ώρες και χρόνο και χρήμα. Είναι παραδείγματα της αναγνώρισης αυτά. Είναι αυτά τα παραδείγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Ή παράδειγμα των καιρών της πανδημίας ήρθε κάποιος από τον Ιερό Σταυρό, ο Γιάννης Σιμούμε, που ήταν αυτός αναλάμβανε κυρίως τις παραδόσεις φάρμακα σε νοσοκομεία. Αυτός όμως είχε εκπαιδευτεί από το Ερυθρό Σταυρό στην Νορβηγία για εξειδικευμένα θέματα ιατρικά στον ελεύθερο του χρόνο. Αυτός είναι πιστοποιημένος εθελοντής στα θέματα πρώτων βοηθών. Άρα αυτά είναι παραδείγματα τα οποία κάποιος, οποιοσδήποτε από εμάς, απόκτησε ή μπορεί να αποκτήσει μέσω της εθελοντικής του προσφοράς και να ελπίζουμε στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, να αρχίζουν να αναγνωρίζουν αυτές οι δεξιότητες, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, τόσο ως προσωπική αξία, όσο και αναγνώριση στο πανεπιστήμιο, αλλά ως και ακόμα και πλεονέκτημα στην εξέπλευση εργασίας, διότι σε άλλες χώρες είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνεις για συνέντευξη, για να προσληφθείς σε μια εργασία, σε ρωτούν και δίνουν έμφαση το τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο. Σκέφτου έναν περίπου, όλοι μας είμαστε περίπου στο ίδιο μορφωτικό επίπεδο πλέον οι νέοι μας και οι νέες, τι είναι αυτό που θα σου ξεχωρίσει. Αυτό που θα ξεχωρίσει είναι οι εμπειρίες τους στον ελεύθερο τους χρόνο. Κάποιος που έχει έντονη δράση στα κοινά, αυτό θα του δώσει κάποιον πλεονέκτημα. Όπως παράδειγμα, το άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω εγώ ήταν ότι ήμουν αντιπρόεδρος των γιατρών του κόσμου. Δεν είμαι γιατρός, εν τούτης όμως αναλάμβανα να οργανώσω τις αποστολές των γιατρών στο εξωτερικό, τα φάρμακα και αυτά όλα. Αυτά όλα όμως που κάναμε είχαν έναν άμεσο αντίκτυπο, δηλαδή στο να σώζουμε σε χώρες όπως την Παλαιστίνη ζωές παιδιών, διότι οι Κύπροι γιατροί εθελοντικά με τη στήριξη φαρμάκων και των πολιτών επήγαιναν και έκαναν χρήσεις. Άρα η αξία του εθελοντισμού και το πόσο σημαντική είναι πάρα πολύ σημαντική. Ή επίσης, να μην ξεχνούμε, ένα πράγμα που έχουμε επιτύχει στην Κύπρο είναι οι εθελοντές αιμοδότης, που είμαστε αυτάρκης σε αίμα ως χώρα. Υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι δίνουν αίμα καθημερινά και αυτό το αίμα, μην ξεχνάτε, σώζει ζωές. Άρα όλα αυτά που έχω αναφέρει έχουν μια συγκεκριμένη αξία η οποία για μας πρέπει ορισμένες δεξιότητες, όχι όλες φυσικά, ορισμένες θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το κράτος. Αν δεν υπάρχει ερώτηση, μπορώ να κάνω εγώ μία. Η Μαρία Ψιλολίχνου είμαι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Για να γίνω αναφέροντας όλα αυτά περί πιστοποίησης και τα λοιπά που γνωρίζουμε ότι αναγνωρίζονται στο εξωτερικό και υπάρχει και το A-level του Καρόλου, του Πρίγκιπα και τα λοιπά. Από τη στιγμή που στην Κύπρο έχουμε πολλούς νεαρούς εθελοντές, θα ήταν καλό να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός διαβατηρίου εθελοντισμού, ας πούμε, όπου ένας νέος ή νέα μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, εθελοντική εργασία στον καθαρισμό του βουνού ή της θάλασσας και να πιστοποιείται στο αντίστοιχο διαβατήριο του ή στα άτομα της τρίτης ηλικίας ή στα ζώα, δηλαδή να υπάρχουν ενότητες όπου κάποιος συμπληρώνοντας τις εθελοντικές ώρες εργασίας του να πιστοποιείται και αυτή η δεξιότητά του μαζί με κάποιαν μιας εκπαίδευσης η οποία θα προηγείται. Και ίσως αυτό να, πούμε, να προχωρήσετε μέσω του Υπουργείου Παιδείας ή δεν ξέρω ποιον άλλο, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, θα μπορούσε να πιστοποιήσει όλες αυτές τις δεξιότητες
έτσι ώστε να μην τρέχουν τα παιδιά μας, ας πούμε, να κάνουν τα A-level και να κάνουν κάτι το οποίο θα είναι στη χώρα τους, πιστοποιημένο από τον αντίστοιχο επίτροπο τους και από τον αντίστοιχο υπουργείο. Γιατί το ότι γίνονται πολύ καλές δουλειές γίνονται, έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό πάρα πολύ καλό, αλλά όλοι περιμένουμε π.χ. να μας πιστοποιήσει μία ξένη ως οργανισμός. Δεν μπορούμε... Εσείς, σαν επίτροπος εθελοντισμού, έχετε τις δεξιότητες να προχωρήσετε σε εκπαιδεύσεις πιστοποιημένες. Εντάξει, ακριβώς η πρωτοβουλία μας για να αναγνωρίσουμε την μη τυπική διατύπη μάθηση που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια και έχει ήδη γίνει μια καταγραφή το ότι υπάρχει στην Κύπρο και τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με το πιλωτικό στάδιο της αναγνώρισης, είναι ακριβώς παρόμοια με αυτά που λες, δεν θα είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα η καταγραφή και δεξιότητες και αναγνώριση όχι μόνο για αποκτήσεις επαγγελματικών προσόν, αλλά και για τα άλλα που έχω αναφέρει, δηλαδή αναγνώριση τα πανεπιστήμια, πλεονεκτήμα στην εξέφραση εργασίας κτλ. Έχει ακριβώς το στόχο που έχεις αναφέρει εσύ. Δεν θα είναι καθ' αυτόν τα A-level. Εν τούτης όμως θα δημιουργηθεί, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα σαν το διαβατήριο, το οποίο θα καταγράφει μέσα δεξιότητες στον ελεύθερο χρόνο του πολίτη. Και αυτές οι δεξιότητες θα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στο τότε σημείο, ότι εκεί θα είναι και η υπηρεσία της αναγνώρισης και θα δίνει τη δυνατότητα αυτών όλων που έχεις αναφέρει εσύ. Μπορεί να μην είναι καθ' αυτόν A-level, δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι ακριβώς, αλλά η αναγνώριση δεξιοτήτων μέσω ενός διαβατηρίου δομημένου, αναγνωρισμένου από το κράτος, θα δώσει αυτή ακριβώς τη δυνατότητα και να ενισχύεται χωρίς να πρέπει να μπαίνουμε σε προγράμματα όπως έχει αναφέρει άλλο χώρο για να παίρνουμε αυτή την αναγνώριση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γι' αυτό έχω αναφέρει και το δικό μου παράδειγμα. Ήταν ένα παράδειγμα ότι μια άλλη χώρα, ένα άλλο πανεπιστήμιο, αναγνώρισε αυτό που έκανε στην Κύπρο σε μια οργάνωση. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζουμε και εμείς στην Κύπρο. Δεν μπορεί να μας το αναγνωρίζουν μόνο άλλοι. Άρα αυτό είναι ο στόχος, είναι ακριβώς να προχωρήσουμε άμεσα με την αναγνώριση, ώστε να μπορούν οι πολίτες αυτού του τόπου και ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, διότι εκεί έχει πρόσθεση αξία αυτό το στοιχείο, να μπορούν να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες τους, από τη μια να τους ενθαρρύνουμε να γίνονται εθελοντές με όλα τα ωφέλη που έχουν, αλλά και από την άλλη να έχουν και τα ωφέλη τους, δεν είναι κακό, ακριβώς είναι καλό, ώστε να προχωρούν περαιτέρω στην εκπαίδευση τους και στη μόρφωση τους. Αυτός είναι ο στόχος γενικότερα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Φαίνεται πως όχι. Επομένως, ολοκληρώνουμε το σημερινό σεμινάριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Επίτροπο Εθελοντισμού. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό και ελπίζω τώρα να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για την ασφάλιση των εθελοντών, για το πρωτόκολλο διαχείρισης και το πώς οργανωνόμαστε και εμείς καλύτερα. Αύριο θα έχουμε ένα σεμινάριο για την πυρασφάλεια, τους κίνδυνους πρόκλησης πυρκαγιάς και πρακτικές συμβουλές από το Τμήμα Δασών με την υποστήριξη του οργανισμού Reaction και SOS. Επομένως, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και στο αυριανό σεμινάριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν έτσι μια ευκαιρία να δώσουμε το στίγμα το τι κάνουμε ενός γραφείων επιτρόπου και το τι εννοούμε με τα πρωτόκολλα. Είναι μια πολύ καλή προβολή ότι πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες, πρέπει να ξέρουν πλέον πώς κινόμαστε, ποιες είναι οι πολιτικές μας. Φυσικά, να ευχαριστώ και τον Δήμο Στροβόρου και το Γραφείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού, τη Μαρία, για όλη αυτή την ωραία έτσι, προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα την επαναλάβουμε, νομίζω, δεν είναι έτσι? Και για άλλα θέματα τα οποία θα δώσει τη δυνατότητα και να, μέσω τη συζήτηση να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας, αλλά και να ενημερώσουμε και να ενεργοποιήσουμε περισσότερους πολίτες στο κίνημα του εθελοντισμού. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια.